Να αρχίσουμε από τη συγκεκριμένη επιστολή την οποία είχατε απευθύνει στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη, τον περασμένο Απρίλιο, όπου του τονίζατε κι εσείς από την πλευρά σας την έλλειψη που υπάρχει σε ΜΕΘ, γενικά στο σύστημα υγείας, και την ανάγκη να δούμε τι θα γίνει και με τα αναξιοποίητα νοσοκομεία που δεν είναι σε λειτουργία, όπως έχουμε στη Θεσσαλονίκη 4. Η κουβέντα ξεκίνησε πραγματικά από τη Θεσσαλονίκη και τις επισημάνσεις του Δημάρχου Νεαπόλεως Σικαιών, του Σέμου του Δανιλίδη, για το πώς κατανέμονται οι κλίνες στην ώρα αυτής της πόλης, αλλά και στο σύνολο της χώρας. Για παράδειγμα, το σύνολο των ΜΕΘ, μάλλον ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο ποσοστό των ΜΕΘ, βρίσκονται στην Αθήνα, λιγότερες στη Θεσσαλονίκη και ακόμα λιγότερες στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό λοιπόν τότε, έχοντας την ευθύνη, αν θέλετε, και των τοπικών κοινωνιών και εμείς ως δημοτικές αρχές, επισημάναμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διασπορά, ένα άπλωμα των ΜΕΘ, των υπαρχόντων αλλά και αυτών που δημιουργήθηκαν, γιατί αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκαν αρκετές το τελευταίο διάστημα, έτσι ώστε σε όλη τη χώρα να υπάρχει ένα ασφαλές δίκτυο μονάδων εντατικής θεραπείας. Ναι. Σας είχε απαντήσει άμεσα τότε, έχω δει την απαντητική επιστολή του Υπουργού Υγείας, του κ. Κικίλια. Νομίζω η απάντηση δόθηκε σε μία ή δύο μέρες. Ναι. Εντυπωσιακά γρήγορα και μας επισήμανε αυτό ότι όντως με έναν προγραμματισμό του Υπουργείου προσπαθεί την ώρα αυτή να εξαπλώσει τα κρεβάτια αυτά σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μετακινούμε ασθενείς από νομό σε νομό ή από περιφέρεια σε περιφέρεια, χάνοντας και πόρους αλλά κυρίως και πολύτιμο χρόνο για την υγεία των ασθενών. Ναι, βέβαια, αυτό που περιγράφουν οι άνθρωποι που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ανταποκρίνεται στο ότι έχουν δημιουργηθεί και πολλές καινούργιες ΜΕΘ, ότι έχουν κατανεμηθεί όπως θα έπρεπε. Και επίσης δεν ξέρω αν έχετε πάρει απάντηση για την αξιοποίηση παλιών κτηρίων που λειτουργούσαν ως νοσοκομεία για την επαναλειτουργία τους ως τέτοια. Η συνέχεια είναι αυτή που γνωρίζετε και εσείς. Εμείς παρόλα αυτά οφείλαμε να επισημάνουμε το γεγονός, όπως ακριβώς μας το μετέφεραν από όλη τη χώρα οι συνάδελφοι δήμαρχοι, και παράλληλα να βοηθήσουμε το σύστημα υγείας όσο μπορούμε. Γι' αυτό και επανειλημμένα ζητήσαμε, γι' αυτό έγινε κατανοητό και δεκτό το να μπορούμε και εμείς και οι ΠΕΔ και οι περιφέρειες και η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ να βοηθήσουμε μονάδες υγείας εντός των συνόρων του νομού μας και όχι μόνο του Δήμου μας. Κάτι το οποίο γίνεται συνεχώς. Θα σας μιλήσω για τα δικά μου δεδομένα εδώ για τη Θεσσαλία, όπου ακόμα και φορείς όπως οι φορείς που διαχειρίζονται τα απορρίμματα, η ΦΟΣΔΑ, έχουν προβεί σε σημαντικές δωρεές προκειμένου να ενισχύσουν και αυτοί και αυτές οι δομές και αυτοί οι οργανισμοί το σύστημα υγείας με αναλώσιμο και ό,τι άλλο είναι χρήσιμο την εποχή αυτή. Έφτασαν αυτές οι δωρεές στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας, γιατί στις Θεσσαλονίκες μεγάλες δωρεές από εταιρείες δεν έχουν φτάσει. Το πρόβλημα, ξέρετε, πως είναι ο απίστευτα χρονοβόρος τρόπος με τον οποίο γίνονται οι προμήθειες. Ακόμα και με τις διαδικασίες της ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης, όπως λέγεται, η γρήγορη διαδικασία που ακολουθούμε, η αλήθεια είναι πως χρειάζεται πάνω από 2 μήνες ή και παραπάνω για να φτάσουν τα προϊόντα αυτά. Γι' αυτό πολλές φορές είναι πολύ πιο χρήσιμο οι δωρητές να προβαίνουν οι ίδιοι στις αγορές και να δωρίζουν τελικά το ίδιο το προϊόν στις δομές υγείας, γιατί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία δυστυχώς θέλει αρκετό χρόνο. Mm-hmm. Ποια είναι η κατάσταση στη Θεσσαλία, στα Τρίκαλα αλλά και στην Καρδίτσα, που είδαμε το νοσοκομείο να ανοίγει στα 2 με τότε με τις πλημμύρες? Έγινε στο κέντρο υγείας Μουζακίου το συγκεκριμένο συμβάν. Χθες είχα τη χαρά να υποδεχτώ και τον διοικητή της 5ης υγειονομικής περιφέρειας, τον κύριο Σαρέτη στο Δημαρχείο, ο οποίος μου είπε για την κατάσταση των κλινών στην Θεσσαλία την ώρα αυτή. Από τα περίπου 80 κρεβάτια ΜΕΘ που υπάρχουν, τα μισά έχουν δοθεί για ΜΕΘ κορονοϊού και υπάρχει μια σημαντική πληρότητα την ώρα αυτή. Γι' αυτό και θέλει τεράστια προσοχή, γι' αυτό και θα πρέπει να προφυλάξουμε τους ανθρώπους που ανήκουν σε ευφανείς ομάδες και τους ηλικιωμένους από το να εκτίθεται σε κίνδυνο ανεφ λόγου. Για το ΔΕ κέντρο υγείας έχει ήδη παραχωρηθεί ένα κτίριο προσωρινά από το Δήμο Μουζακίου, προκειμένου να μεταστεγαστεί εκεί το κέντρο υγείας, και από ό,τι πληροφορήθηκε προωθούνται και γρήγορα διαδικασίες ανταλλαγής οικοπαίδων για να ξεκινήσει πλέον να κατασκευαστεί ένα καινούργιο κέντρο υγείας, αφού το συγκεκριμένο κρίνεται πλέον εξαιρετικά επισφαλές για την στέγαση μονάδων υγείας. Ναι. Κύριε Παπαστεργίου, κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, τα οικονομικά των Δήμων είχαν υποστεί σημαντικό πλήγμα. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τη συνέχεια, εφόσον συνεχιστούν για καιρό τα περιοριστικά μέτρα στην αγορά? Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολλοί συνάδελφοι περιγράφουν με εξαιρετικά ζωφερό τρόπο τα οικονομικά τους, και το σημαντικό είναι ότι πλέον κλείνουμε τη χρονιά σιγά σιγά και τα όποια προβλήματα, οι μαύρες τρύπες, θα εμφανιστούν στους προϋπολογισμούς, με δεδομένο ότι μέχρι τώρα μεταφέραμε ποσά από κωδικούς σε κωδικούς. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Ιστορικών
την Παρασκευή εξασφάλισε πλέον χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία μέσα στην εβδομάδα θα φτάσει στους Δήμους. Μιλάμε για περίπου 60 εκατομμύρια, μισή ΚΑΠ, μισή δόση δηλαδή των κεντρικών αυτοτελών πόρων που παίρνουμε κάθε μήνα. Είναι ένα ποσό το οποίο θα ανακουφίσει την ώρα αυτή τα ανοίγματα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί και έχουν δημιουργηθεί γιατί γίνονται πολλά επιπλέον έξοδα και σίγουρα υπάρχουν πολύ λιγότερα έσοδα. Αφού η κοινωνία, ο κόσμος, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πληρώσουν στον Δήμο, πώς να πληρώσει μια επιχείρηση όταν είναι κλειστή, όταν είναι κλειστή για τρεις μήνες την άνοιξη και συνεχίζει και την ώρα αυτή να μην λειτουργεί. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα ασφικτικό σκηνικό, το οποίο το παλεύουμε, προσπαθούμε με δικές μας οικονομίες αλλά και χρήματα τα οποία παίρνουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να κλείσουμε τη χρονιά χωρίς να αναγκαστούμε να ακυρώσουμε αέρα. Ναι, εννοείται ότι ανταποδοτικά τέλη τραπεζοκαθισμάτων και όλα αυτά δεν εισπράττονται τώρα από τους Δήμους που είναι κλειστή η εστίαση, έτσι δεν είναι, που είναι ένας σημαντικός πόρος για τους Δήμους. Δεν θα εισπραχθούν, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να εισπράξουμε τέλη καθαριότητας από κλειστές επιχειρήσεις. Μάλιστα, την κουβέντα αυτή έχουμε αυτές τις μέρες, έτσι ώστε να διορθώσουμε και το πλαίσιο το οποίο είχε δημιουργηθεί τον Μάρτιο, που και τότε είχαν πάρθει οι σχετικές αποφάσεις από τα Δημοτικά Συμβούλια, και να συμπεριλάβουμε και άλλα τέλη ή φόρους τα οποία αυτονόητα δεν μπορούμε να εισπράξουμε σε τέτοιες περιόδους. Ναι, που είναι και για τραπεζοκαθίσματα το ίδιο, Δήμαρχε. Προφανώς είναι τα τραπεζοκαθίσματα, είναι τα τέλη καθαριότητας και οδοφωτισμού, όπως επίσης και το μισό τα εκατό, το οποίο εκτός από τα σερβιριζόμενα είδη, τα οποία την ώρα αυτή δεν σερβίρονται και άρα δεν εισπράττεται, καλύπτει σε κάποιες περιπτώσεις και είδη τα οποία πολλούνται σε προϊόντα τα οποία αγοράζεις και τα παίρνεις σπίτι σου. Take away. Φοβάστε μετά τον Μπαμπινιώτη να το πείτε. Απολαμβάνω παρόλα αυτά όλα τις διάφορες διασκευές των όσων σωστά. Ο καθηγητής είπε. Είναι εξαιρετικά. Σωστά. Η δεύτερη παρτίδα από τις μάσκες που περιμένατε από το Υπουργείο για να δοθούν στα σχολεία ήρθανε. Ο διαγωνισμός έχει τελειώσει από τη μεριά της ΚΕΔΕ. Είχε ξεκινήσει στις αρχές Οκτώβρη. Έχουν πάει πλέον όλοι οι φάκελοι στο ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο πρέπει να κάνει και αυτό την δουλειά του, να ελέγξει δηλαδή την ορθότητα της διαδικασίας. Πιστεύω ότι από μέρα σε μέρα θα έχουμε το OK για τους οριστικούς αναδόχους, έτσι ώστε μέσα σε 10 μέρες, πιστεύω ένα τέτοιο διάστημα, πλέον να έχουμε ολοκληρώσει και την παραλαβή και πρόθεση στα σχολεία. Βέβαια τώρα τα σχολεία έχουν κλείσει, Δήμαρχε. Ούτως ή άλλως αυτή η ιστορία μακάρι να τελείωνε και να μας μέναν οι μάσκες. Αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει τώρα εδώ πέρα, το ξέρετε πολύ καλά. Τα σχολεία κάτι θα ξανανοίξουν και με αυτό το οποίο διαβάζω και παρά τις θετικές ειδήσεις από το μέτωπο του εμβολίου θα τραβήξει αρκετά η ιστορία των μάσκων. Θα αργήσει, ναι, ναι. Θα αργήσει να έρθει το εμβόλιο. Ναι, θα μας χρειαστούν οι μάσκες να γίνουν απαραίτητο αξεσουάρ. Μου μιλήσατε για έκτακτα έξοδα που είχατε στους Δήμους. Ποια είναι αυτά, πώς θα τα περιγράφατε, τι είναι? Από ανάγκες για παραπάνω στήριξη των ευπαθών ομάδων σε επίπεδο σύντησης, το γεγονός ότι πλέον στήθηκαν φοβεροί μηχανισμοί μεταφοράς των προϊόντων στα σπίτια, delivery, και ας με συγχωρήσει ο κ. Μπαμπινιώτης. Το γεγονός δηλαδή ότι η βοήθεια στο σπίτι επεκτάθηκε και πλέον εκτός από τις βασικές και κλασικές αρμοδιότητες που είχε, πλέον μεταφέρει τρόφιμα, φάρμακα, οποιαδήποτε ανάγκη έχει κάποιο ηλικιωμένο άτομο ή ανήκον σε ευπαθή ομάδα για συνδιαλλαγή με το δημόσιο. Το γεγονός ότι οι απολυμάνσεις σε δημόσιους χώρους, η έξτρα καθαριότητα στα σχολεία, το παραπάνω προσωπικό καθαριότητας που πάρθηκε για να λειτουργήσουν διπλές και τριπλές βάρκες, όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία δεν είχαν προϋπολογιστεί στην αρχή της χρονιάς στους προϋπολογισμούς των Δήμων και καλύφθηκαν από ίδιους φόρους και από την έκτακτη χρηματοδότηση, η οποία δεν έφτασε σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Πόσο επηρεάζονται τα έργα που έχουν στα σχέδιά τους οι Δήμοι λόγω της καραντίνας? Πάρα πολύ. Σας έλεγα ότι για μας το χειρότερο σενάριο, και φοβάμαι πως υπάρξουν τελικά περιπτώσεις που θα πρέπει να πρόκουν σε τέτοιες πράξεις, ίσως χρειαστεί να κυρώσουν κάποια έργα προκειμένου να μεταφερθούν χρήματα σε άλλους κωδικούς. Η κουβέντα που κάνουμε με το Υπουργείο αυτή είναι το να βοηθηθούμε. Δίκαια, η άποψή μου δεν θα πρέπει μέσα στην κρίση να βγάλουμε κέρδη, ούτε να παρουσιάσουμε ψευδή στοιχεία για να πάρουμε χρήματα. Όσοι κερδοσκοπούν μέσα στις κρίσεις έχουν συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ονομάζονται. Και αλλά τελικά βγαίνουν και χαμένοι. Και τελικά βγαίνουν και χαμένοι, Δήμαρχε. Ακριβώς, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί σε αυτό και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, τουλάχιστον να πάρουμε τα χρήματα αυτά τα οποία έχουμε δώσει ή δεν έχουμε εισπράξει, προσπαθώντας και εμείς από τη μεριά μας να στηρίξουμε την κοινωνία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ναι, πάντως δεν είναι μια ευκαιρία τώρα που σχεδόν τίποτα δεν κυκλοφορεί να γίνουν κάποια έργα, ειδικά όσον αφορά στις υποδομές.
Η μία όψη είναι αυτή όπως την αναφέρεται, αλλά δυστυχώς τα έργα που δεν γίνονται πάντα να τα θέλουμε εμείς. Δηλαδή οι διαγωνισμοί λόγω ενστάσεων, λόγω διαφόρων χρονικών διαστημάτων που πρέπει να περάσουν μέχρι να οριμάσουν οι διαγωνισμοί και να φτάσουν στις υπογραφές των συμβάσεων, δεν γίνονται να τα θέλουμε εμείς. Δηλαδή ούτε οι εργολάβοι έχουν την ικανότητα σε πολύ σύντομα διαστήματα να τρέξουν όλα τα έργα σε όλους τους Δήμους. Γιατί αν το δείτε σε επίπεδο περιφερειών, οι εργολάβοι είναι συγκεκριμένοι και έχουν και συγκεκριμένα έργα. Προφανώς τώρα είναι μια καλή ευκαιρία, αρκεί βέβαια να ευνοούν οι καταστάσεις, να έχουν οριμάσει τα έργα, να έχουν υπογραφεί συμβάσεις και να επιτρέπει βέβαια και ο καιρός, ο οποίος σιγά σιγά χαλάει. Ναι. Πείτε μου λίγο, πώς είναι η κατάσταση? Υπάρχει κάποιος δήμαρχος που σας πήρε και ήταν σε απόγνωση για την κατάσταση που επικρατεί από κρούσματα στο Δήμο του? Γιατί έχετε και αυτό το βάσανο. Δεν είναι μόνο ότι αρρωσταίνουν οι πολίτες, αρρωσταίνουν και οι εργαζόμενοι στους Δήμους, που σημαίνει ότι πολλές υπηρεσίες αναστέλλονται. Ναι, και αυτό είναι ένα κομμάτι του πάθλου της προηγούμενης ερώτησης, ότι για να τρέξουν τα έργα απαιτείται και η παρουσία δημοτικών υπαλλήλων, επιβλεπόντων κλπ. Όταν την ώρα αυτή υπάρχουν άδειες ειδικού σκοπού, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία μένουν στο σπίτι και η νομοθεσία προβλέπει ότι μία από τις λύσεις είναι και η άδεια ειδικού σκοπού για τα παιδιά. Όταν υπάρχουν πάρα πολλά κενά λόγω ανθρώπων που έχουν αρρωστήσει ή είναι σε καραντίνα επειδή τα παιδιά τους ή συγγενικά τους πρόσωπα έχουν τεθεί σε καραντίνα, καταλαβαίνετε πως η λειτουργία των υπηρεσιών δεν είναι καθόλου εύκολη και αυτό δημιουργεί προβλήματα και στην λειτουργία των Δήμων και την εκτέλεση των έργων, αλλά και στους πολίτες, οι οποίοι την ώρα αυτή δυσκολεύονται να εξυπηρετηθούν, συνοστίζονται δυστυχώς έξω από τα Δημαρχεία, γιατί δεν έχουν ενημερωθεί, για παράδειγμα, ότι πρέπει πλέον να έρχονται μόνο με ραντεβού. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση και υπάρχει μια κόπωση στην κοινωνία την ίδια, η οποία ξαναζεί ένα έργο το οποίο το είχε ζήσει τον Μάρτιο. Θέλει υπομονή από όλους μας και υπερβάλλουσα προσπάθεια για να μπορέσουμε και αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε. Ναι. Κλείνοντας, κύριε Παπαστεργίου, εσείς τι προτείνετε να γίνει με τα τμήματα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ στα σχολεία των Δήμων, όπου με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας φαίνεται ότι καταργεί τη δυνατότητα να λειτουργούν αυτά τα τμήματα? Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Παρότι όντως είχε σε κάποιο σχέδιο που κυκλοφόρησε γραφή αυτή, θέλετε, αναστολή λειτουργίας των ΚΔΑΠ σε σχολικά κτίρια, το οποίο είναι σε λειτουργία μετά και τις κινήσεις που έκανε και η Κεντρική Ένωση των Δήμων την προηγούμενη εβδομάδα και τις συζητήσεις που είχαμε, το κομμάτι αυτό είχε αφαιρεθεί από το σχέδιο νόμου. Οπότε, που ήταν και λογικό να αφαιρεθεί, γιατί δεν είναι λογικό να κλείσουμε αύριο το πρωί όλα τα δημοτικά ΚΔΑΠ, τα οποία σε ένα ποσοστό 80-90% δουλεύουν στα σχολικά κτίρια. Και δεν είναι και λογικό, γιατί έχουμε έναν τεράστιο πλούτο που είναι τα σχολικά κτίρια. Για ποιο λόγο πραγματικά τα κτίρια αυτά θα πρέπει να μένουν κλειστά από το μεσημέρι και μετά? Συνεπώς θεωρώ πως μετά τις συζητήσεις που έγιναν και τις εξηγήσεις που δόθηκαν, αυτή η στρέβλωση διορθώθηκε, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα με την λειτουργία. Ναι, ωραία, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Η κατάσταση στα Τρίκαλα πώς είναι? Φέτος φαίνεται ότι δεν θα έχουμε τον καθιερωμένο εορτασμό το Χριστουγεννιάτικο. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει μέχρι τελευταία στιγμή, όλα είναι εν αναμονή. Στα Τρίκαλα πήραμε αποφάσεις νωρίς, βλέποντας την κατάσταση. Από το καλοκαίρι είχαμε αποφασίσει ότι δεν θα γίνει φέτος ο ομίλος των αξιωτικών. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για χαρά στη χώρα, το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο, αλλά και η μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης για την περιοχή. Γιατί ο κόσμος, ο οποίος ερχόταν αυτές τις μέρες, έβλεπε την περιοχή και ερχόταν και πάλι μέσα στην υπόλοιπη χρονιά. Προσπαθούμε απλά να μεταφέρουμε το κλίμα αυτό της ελπίδας, της αγάπης, με στολισμό σε όλη την πόλη για τα χωριά του Δήμου μας. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά ο στολισμός. Ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς, γιατί φέτος έχουμε ανάγκη από περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Κάτι να αλλάξει τη διάθεσή μας, βέβαια. Ακριβώς. Να στολίσουμε ακόμα περισσότερο. Τα ψηλά μας δέντρα, έχουμε τρεις εκόγειες περίπου 25-30 μέτρα μέσα στην πόλη που είναι ιδανικές και παραπέμπουν σε χριστουγεννιάτικα δέντρα. Φέτος στολίζουμε περισσότερο και τα δέντρα στο Λιθέο ποταμό, στο ποτάμι που διασχίζει τα Τρίκαλα. Τουλάχιστον να μπορέσουμε να κάνουμε υπομονή, να πάρουμε δύναμη από το πνεύμα των ημερών και να συνεχίσουμε σε μια νέα χρονιά που ελπίζουμε να είναι καλύτερη από το 2020. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Δήμαρχε κύριε Παπαστεργίου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.